Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με κεντρικό άξονα την αυτονομία, το νομοσχέδιο σηματοδοτεί μια νέα επέλαση στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Χτίζεται πάνω στις προηγούμενες παρεμβάσεις όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, οδηγεί ολοταχώς στην κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών, ένταση της ταξικής τους διαφοροποίησης, διεύρυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, απαξίωση του ρόλου του εκπαιδευτικού, ένα σχολείο των επιχειρηματιών χορηγών, ακόμα πιο εξαρτημένο από τα συμφέροντά τους και με ασφυκτικό έλεγχο μέσω της αξιολόγησης. Για το αν θα εφαρμόζεται η αντιδραστική αυτή πολιτική, μάλιστα η κυβέρνηση, το Υπουργείο, ο Υπουργός, προπαγανδιστικά υπόσχονται αναβάθμιση του σχολείου, πατώντας πάνω στην αγωνία εκπαιδευτικών και γονιών, που βιώνουν όμως την πολύμορφη υποβάθμιση από τη διαχρονικά ασκούμενη πολιτική όλων των κυβερνήσεων. Το πρόβλημα λοιπόν είναι πως οι επιδιώξεις σας είναι απέναντι στις πραγματικές ανάγκες, τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Είναι απέναντι από τις ανάγκες της εποχής για ένα σχολείο που θα μορφώνει ολόπλευρα και θα δίνει όλα τα εφόδια στον νέο άνθρωπο, ώστε να μπορεί να γνωρίζει τον κόσμο, να στέκεται με αυτοπεποίθηση, δημιουργός και πρωταγωνιστής της κοινωνικής εξέλιξης. Ο μπούσουλας που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση γνωστός. Οι κατευθύνσεις και οι οδηγίες των υπεραλληλιστικών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΟΣΑ, η υλοποίηση των απαιτήσεων και κατευθύνσεων του ΣΕΒ για πιο άμεση σύνδεση του σχολείου με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, στη βάση δηλαδή της σχέσης οικονομίας-παιδείας. Και τι κάνετε προκειμένου να υλοποιηθούν οι κατευθύνσεις αυτές? Πρώτον, τα σχολεία σταδιακά να λειτουργούν με όρους αυτονομίας σε όλα τα επίπεδα, περιεχόμενο, οικονομικά, προσωπικό, που τελικά θα είναι πιο εξαρτημένα από τους πόρους που θα εξαναγκάζονται να αναζητούν από χορηγούς, γονείς, προγράμματα και πάει λέγοντας, διαμορφώνοντας τις συνθήκες σχολείων πολλών ταχυτήτων. Δεύτερον, περικοπές δαπανών μέσω της εξοικονόμησης προσωπικού, πόρων και περιττών δαπανών, ειδικά σε φάση καπιταλιστικής κρίσης. Τρίτον, έλεγχο σε όλα τα επίπεδα για το πόσο και πώς προχωράνε οι παραπάνω κατευθύνσεις. Αυτό είναι το πραγματικό περιεχόμενο της λέξης αξιολόγηση. Τέταρτον, στρέφεται το περιεχόμενο του σχολείου κατά προτεραιότητα στην εκμάθηση δεξιοτήτων με βάση τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της αγοράς. Ένα ζήτημα εξαιρετικής σημασίας, γιατί σχετίζεται άμεσα με το τι και το πώς μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Αφορά τον πυρήνα του σχολείου και ειδικά την περίοδο που διανύουμε. Αφορά την απέτηση της καπιταλιστικής οικονομίας στο τι άνθρωπο, τι εργαζόμενο πρέπει να βγάζει το σχολείο ώστε να είναι αποδοτικός και εκμεταλλεύσιμος. Δηλαδή, ακόμα πιο φθηνός για το μεγάλο κεφάλαιο, για να δέχεται άκρητα τις φθαρμένες αξίες και να θεωρεί ότι αυτές είναι και για το δικό του συμφέρον. Σημαίνει πιο άμεση προσαρμογή του σχολείου, άρα και των μαθητών, μελλοντικών εργαζομένων, στις απαιτήσεις της καπιταλιστικής ζούγκλας, της εργασιακής ανασφάλειας, της εκπεριτροπής εργασίας, του μισθού των 400 ευρώ, των προγραμμάτων ΣΟΥΡ ή συνεργασία, της συνεχόμενης εναλλαγής της εργασίας. Και τι μας λέτε? Και τι μας λέει η κυβέρνηση, αλλά και όσοι υποστηρίζετε αυτή την κατεύθυνση, ότι οι δεξιότητες της διαβίου μάθησης στο σημερινό σύστημα, που έχουν να κάνουν με τη συνεχή αναζήτηση προσόντων, πιστοποιήσεων, ακριβοπληρωμένων σεμιναρίων, για να παραμένει κάποιος σε μία εργασία ή να αναζητά δουλειά με πιο πολλές πιθανότητες από το συμμαθητή του, το φίλο του, τον ίδιο του, τον αδερφό, είναι η απάντηση στην υπαρκτή ανάγκη ο εργαζόμενος να μελετά, να ανανεώνει τις γνώσεις του, να αγαπάει τη μόρφωση, την επιστήμη. Μα εδώ, ακόμα και οι αναγκαίες ικανότητες που χρειάζεται να καλλιεργούνται μέσα από το σχολείο και βασικά μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα, δεν δίνονται ενιαία για όλα τα παιδιά, δεν εξασφαλίζονται οι υποδομές για να διδάσκονται μέσα στο σχολείο δωρεάν για όλους. Στόχος σας, η υποταγή στα θέλω του συστήματος της εκμετάλλευσης και της εργοδοσίας που υπηρετείτε. Γιατί, για παράδειγμα, για τον μεγαλοξενοδόχο που εδώ και 10 χρόνια έχει τσεπώσει δισεκατομμύρια από το μόχθο των ξενοδοχών υπαλλήλων, θα πρέπει κάποιος να τον καταλάβει όταν βγάζει σε εκπεριτροπή σε εργασία τον προσωπικό. Και αυτό, για να εμπεδωθεί από τον εργαζόμενο, χρειάζεται να ξεκινήσει από τη μαθητική του ηλικία. Χρειάζεται, για παράδειγμα, από τη μαθητική του ηλικία να εμπεδώσει πως οι νέες τεχνολογίες και οι ψηφιακές ικανότητες στη σημερινή κοινωνία, τον καπιταλισμό, είναι μονόδρομος να αξιοποιούνται για την ένταση της εκμετάλλευσης, ενώ μπορούν
να απελευθερώσουν εργάσιμο χρόνο και να συμβάλλουν στην καλυτέρευση των όρων δουλειάς και της ζωής της εργατικής τάξης. Και ακριβώς σε ένα βαθιά εκμεταλλευτικό κόσμο που αλλάζει συνεχώς προς το χειρότερο για τους πολλούς, δηλαδή για αυτούς που παράγουν τον πλούτο, οι γνώσεις των νέων πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης. Να μαθαίνουν σκόρπια και αναλώσιμα πράγματα, αντί να αποκτούν στέρεο μορφωτικό, θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο. Το σχολείο να βγάζει φθηνούς και εύκολα διαχειρίσιμους μελλοντικούς εργαζόμενους. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο πως το νομοσχέδιο έρχεται σε συνέχεια της κατάργησης του 8ωρου, της διάλυσης του ασφαλιστικού, του χτυπήματος του δικαιώματος στην απεργία και άλλα πολλά. Όμως, για ποια αναβάθμιση αλήθεια και ποιότητα μας μιλάτε, όταν το 30% των σχολικών κτηρίων είναι πεντηκονταετίας και πλέον. 70% είναι η περικοπή των κρατικών κονδυλίων για τη σχολική στέγη. Γυμναστήριο έχει το 6% των δημοτικών και το 22% των γυμνασίων και λυκείων. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων έχει το 27% των δημοτικών. Εργαστήριο φυσικών επιστημών έχει το 5% των δημοτικών και 26% των γυμνασίων λυκείων. Οι δαπάνες για την παιδεία μειώνονται. Οι γονείς πληρώνουν από την τσέπη τους 1,2 δισεκατομμύρια το χρόνο στην ιδιωτική εκπαίδευση. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση χρειάζονται τουλάχιστον 50.000 μόνιμες προσλήψεις καθηγητών και όχι υπεριπλανόμενοι αναπληρωτές, και αντίστοιχα 700.000 μαθητές φοιτούν σε τμήματα από 21 έως 30 μαθητές. Αλήθεια, με τη λεγόμενη αξιολόγηση θα λυθούν αυτά τα προβλήματα? Πραγματικά λοιπόν σύγχρονο σχολείο είναι αυτό που βοηθά τους μαθητές να το ολοκληρώσουν χωρίς εμπόδια, είναι δημόσιο και δωρεάν με ευθύνη του κράτους. Έχει σύγχρονες υποδομές, εργαστήρια, βιβλία, εκπαιδευτικούς παντού, δίνει ισότιμα στους μαθητές τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στον αθλητισμό και τις τέχνες. Πραγματικά δημιουργικό σχολείο είναι αυτό που δίνει σε όλους ολόπλευρη και στέρεη μόρφωση. Αναπτύσσει την προσωπικότητα που δίνει σε όλους το απαραίτητο υπόβαθρο να κατανοούν και να ερμηνεύουν τον κόσμο και την κοινωνική εξέλιξη, τις αλλαγές στην επιστήμη και στην τεχνολογία, να μπορούν να τις αξιοποιούν για το συνολικό καλό. Πραγματικά προοδευτικό σχολείο είναι αυτό που δεν διαχωρίζει τους μαθητές ούτε ανάλογα με την τσέπη τους, ούτε ανάλογα με τους χορηγούς που θα ψάχνουν να βρουν, παρά τους βοηθά ανάλογα με τις ανάγκες τους, έτσι ώστε όλοι να προοδεύουν. Και αυτό ακριβώς το σχολείο, οι μαθητές δεν το βαριούνται, δεν τους καταπιέζει, ούτε τους αγχώνει. Αυτό είναι το σχολείο του μέλλοντος, σε μια κοινωνία όπου ο άνθρωπος και οι ανάγκες του θα είναι στο επίκεντρό της, το σοσιαλισμό. Γιατί κανείς δεν είναι περιττός, γι' αυτό και θα προσφέρει στους μαθητές το σχολείο που τους αξίζει. Εξάλλου η πείρα από τις σοσιαλιστικές χώρες και στο ζήτημα της εκπαίδευσης αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη και δείχνει το δρόμο. Απορρίπτουμε το νομοσχέδιο, το καταψηφίζουμε, καλούμε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές να το αντιπαλέψουν στην πράξη, να αντισταθούν με κάθε τρόπο κατά τη διάρκεια εφαρμογής του το επόμενο διάστημα ενάντια στην κατηγοριοποίηση που θα φαντάζει σαν εύκολη λύση και τάχα προς τον συμφέρον των μαθητών. Γιατί η αφετηρία δεν μπορεί να είναι η υπεράσπιση του σημερινού σχολείου, αλλά η υπεράσπιση των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων που γεννά η εποχή μας για τα μορφωτικά δικαιώματα όλων των παιδιών μας.